το πει, ναι, αλλά δεν πρέπει όμως αυτό να σταματάει εκεί. Και έχετε ξεκινήσει να βρείτε ότι φταίει ο Α, ο Β, ο Γ. Μάλιστα, κυρία Βαρβάρα, επειδή γνωρίζω ότι δεν θα πάει παρακάτω η συζήτηση, αυτή είναι η άποψή σας και αυτή η δική μας η άποψη. Να είστε καλά, πάμε στον επόμενο φίλο. Τελείωσε, είπαμε. Η κυρία Βαρβάρα λέει ότι δεν είναι ώρα να συζητάμε και δεν πρέπει να συζητάμε θέμα ασυνεννοησίας. Υπάρχουν όντως οι ασταθμητοί παράγοντες, είναι οι καιρικές συνθήκες, είναι το δύσβατο της περιοχής, αλλά μπορούσαν να προηγηθούν κάποιες άλλες κινήσεις για να προλάβουμε, αν μπορούσαμε να προλάβουμε, και αυτό ψάχνουμε. Μπορεί να έχουμε λάθος. Μπορεί αυτά τα οποία και εσείς υποδεικνύετε όσον αφορά το συντονισμό να μην υπάρχει κάτι. Αλλά τι το κακό, αν κάνουμε συζήτηση. Σε αυτόν τον τόπο θα πρέπει να μάθουμε να συζητάμε. Και όχι καθένας να λέει αυτή είναι η άποψή μου και να μην ακούει τον απέναντι. Δεν γίνεται. Λοιπόν, η κυρία Δώρα από Λεμεσό. Γεια σας. Χαίρετε. Εγώ λέω ότι υπάρχει μεγάλη ασυνεννοησία σε αυτόν τον τόπο, ότι τίποτε δεν μελετούμε και να το πράξουμε. Πιστεύω αυτή η κανένη γη που έχουμε τώρα, αλλά περισσότερο αυτή τα ορφανά, υπάρχει ηθικός αυτούργος πίσω από αυτούς. Για μένα ηθικός αυτούργος είναι το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Οικονομικό και τους καλώ να παρετηθούν. Όπως καλώ και την κυρία Μακαρία να συντονίσει έξω από το Προεδρικό του θα είναι αναχτισμένος. Ευχαριστώ. Κυρία Δώρα, γιατί ηθικός αυτούργος ο Υπουργός Οικονομικό για τα κονδύλια. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι κάποια κονδύλια είχαν περικοπεί και έχουμε αυτές τις περικοπές υπαιτιότητας του μνημονίου. Και ο κάθε υπουργός που είναι στο πόστο του είχε κληθεί να βάλει στο τραπέζι και προτάσεις από πού θα γινόντουσαν εξοικονομήσεις. Και ο κάθε υπουργός παρουσίασε από πού θα έκανε τις εξοικονομήσεις υπαιτιότητας και του μνημονίου. Δεν δικαιολογώ. Απλώς όσον αφορά τον ηθικό αυτούργο, είναι πολύ εύκολο όντως να μοιράζουμε ευθύνες. Θα πάω και στην κυρία Βαρβάρα προηγουμένως να κάνουμε συζήτηση και να δούμε τι φταίει για να γίνουμε καλύτεροι. Αλλά όχι με τόσο όμο και απόλυτο τρόπο. Δεν μηδενίζουμε. Είπαμε, κάνουμε συζήτηση. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο εδώ μαζί. Επιστροφή στο στούτι, εκπομπή Έχεις Μέσον, μαζί μέχρι και τις 4. Είπαμε, ακούμε διάφορες απόψεις για την κατάσταση που βρισκόμαστε. Αυτή την πύρινο Εφιάλτη, τη φωνική πυρκαγιά, μετράμε 2 νεκρούς, τραυματίες. Και δημοσιογραφικά αυτό που ψάχνουμε είναι αν υπάρχει κάτι πέρα από αυτό που βλέπουμε και βιώνουμε και αν υπάρχει έδαφος σε αυτά που καταγγέλλετε κι εσείς, πολλοί από εσάς, όσο αφορά το συντονισμό και όχι βεβαίως το συντονισμό που αφορά τους απλούς στρατιώτες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και πυροσβέστες και θελοντές και οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για την κεφαλή, έτσι. Αυτό συζητάμε γιατί δεν θέλουμε ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά να ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις, σε τέτοιο μέγεθος, σε τραγωδίες. Η κυρία Βαρβάρα μας είπε, μα δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι, δεν έχουμε ανακαλύψει την ταχυνότητα. Θα έχουμε πυρκαγιές. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε εδώ, να καθόμαστε και να λέμε εντάξει. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που είναι σε τέτοιο μέγεθος πυρκαγιά από το 1974. Με έτσι καταστροφικές συνέπειες, έκταση, καταστροφή είναι τεράστια, οικολογική, αλλά και μετράμε και νεκρούς και υπάρχουν και τραυματίες και είναι πολλά τα γιατί. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Ο κύριος Ανδρέας από την Πάχνα, υπάρχουν φιλοθεατές από την περιοχή και θέλω να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτούς. Ο κύριος Ανδρέας από την Πάχνα, ναι. Ναι, γεια σου κύριε Ανατάσα. Ναι, κύριε Ανδρέα μου. Ακούστε, εγώ θα πω ασημεντε κάτι που να μ' αφήσετε να μιλήσω όμως. Ναι. Το λοιπόν, εχθές
Ευχήκετε εσείς τα κανάλια εκεί ο Νούφριος και ξέρω εγώ η Νατάσα, αλλά μην με κλείσεις, μπορεί να τα πω τα πράγματα να ακούσεις. Ναι, εμείς ακούμε. Το, λοιπόν. Και αν έχω οτιδήποτε να σου πω. Και λέτε ότι ασύντονιζεται ο κόσμος και ξέρω εγώ η πολύ δική άμυνα, η πυροσβεστική και ξέρω εγώ ότι κάνετε ποτόν το δυσφήμιση τους διευθυντές, ότι είναι συντονισμένα όλα, γι' αυτό δεν πρέπει να λέτε έτσι πράγματα στον κόσμο να ξέρει και να ακούει έτσι ο κόσμος. Διότι εσείς που κάνετε μέσα στα κοντισόν και που έβγαλετε πόρισμα που είχαμε. Να πάνε ο κόσμος καίγεται και εσείς καίνετε και να δείτε αυτά τα πράγματα. Είναι όλα συντονισμένα τα πάνω. Κανονικά και όλα. Να μην ευκαινετε και τα πράγματα και να λέτε ότι συντονίζεται η πολιτική άμυνα, συντονίζεται η πυροσβεστική αστυνομία, συνεννοούνται και ξέρω γονεί. Πάντα πράγματα εσείς που τα ξέρετε, που τα ξέρετε. Βγάλετε πόρισμα μονομιάς, ντροπή σας. Κύριε Ανδρέα, δεν ξέρω αν είναι ντροπή και ποιού, δεν ξέρω αν είναι ντροπή και ποιού, με τέτοια ένταση να βγαίνετε σε αυτή την εκπομπή, σε αυτή την εκπομπή που σας έχουμε δώσει, δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές βήμα για να μιλήσετε και να λέτε σε δύο δημοσιογράφους, ο καλός συνάδελφος δεν είναι σήμερα εδώ, ντροπή ή στο ΜΕΚΑ ή στους δημοσιογράφους του ΜΕΚΑ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν είναι κακό να ψάχνουμε να βρούμε τα αίτια, τι οδηγήθηκε σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, τι μας οδήγησε και από εκεί και πέρα αν υπάρχουν όντως ευθύνες και για αυτή την καταστροφή να αποδοθούν. Ο καθένας να λάβει τις ευθύνες του, είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν μπορώ εγώ να αρχίσω το καψάλισμα, να πάω από τα χαμηλά. Λοιπόν, είτε σας αρέσει είτε όχι, θα πρέπει όλοι να φέρουμε το νου μας γενικά. Τώρα, ποιού είναι ντροπή, δεν θα απαντήσω κύριε Ανδρέα σε αυτά που έχετε πει. Αν υπάρχει συντονισμός είναι ένα, αν υπάρχει ασυνεννοσία είναι δύο. Εμείς συζητάμε. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Δεν κρίνουμε την κυβέρνηση, ούτε είμαστε υπερασπιστές της αντιπολίτευσης, είτε του ενός είτε του άλλου. Υπήρχαν καταγγελίες και από τους ίδιους και χθες ο κύριος Ανδρέας Χρήστος, εκπρόσωπος τύπου του τμήματος Δασών, δεν ήθελε ο άνθρωπος να μιλήσει και να πει, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από την υπηρεσία. Όλοι γνωρίζουμε ότι είχαν κατέβει στους δρόμους και διεκδικούσαν κάποια πράγματα τα οποία είχαν περικόψει από το Υπουργείο Οικονομικών. Και αυτά λέμε. Αν όντως αυτές οι περικοπές έχουν επηρεάσει για να ζούμε αυτές την τραγωδία. Είναι το ένα. Το δεύτερο, αν ο κύριος Ανδρέας Χρήστος το πρωί στο ραδιόφωνο που κάνα την πρωινή εκπομπή μου έχει πει ότι ακόμη και να είχαμε δεν ξέρω εγώ τι άλλο οπτητικά μέσα, τα πράγματα δεν μπορούσαν να ελέγχθουν. Είναι δύσβατη η περιοχή και είναι οι καιρικές συνθήκες. Ο αστάθμητος παράγοντας. Τα πρέπει να τα βάλουμε όλα κάτω. Εμείς τα δεχόμαστε, τα συζητάμε. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Ο κύριος Μιχάλης από Λευκοσία. Ναι, γεια σας. Χαίρετε κύριε Μιχάλη μου. Λοιπόν, γεια σας. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι σε όλα τα επίπεδα. Που εμάς τον τελευταίο πολίτη, περιλαμβανομένου και αυτού μου πρώτο, ναι, μέχρι τους κυβερνώντες, μέχρι και τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς και όλους. Αφού δεν θέλει δημοσιότητα ο κύριος Προδρόμου, γιατί είστε στην εκπομπή, πρώτο. Δεύτερο. Η δημοσιογραφία στην Κύπρο δεν είναι μάχη, θα με συγχωρέσει για την έκφραση. Υπάρχουν δύο είδων δημοσιογραφία στην Κύπρο. Είναι η κρατική, η ΑΒΑΣ, τους παίρνω εγώ από την Αργάκα της Πάφου το Σάββατο, παίζουν μαγειρικές και ιστορίες, λέω εδώ καίγεται η Πάφος. Μου λέει δεν ξέρουμε τίποτα. Λέω κρύβα στα 50 εκατομμύρια. Μου δίνουμε τον χρόνο. Έχω σπίτι εκεί πάνω. Θέλω να με ενημερωθώ να πάω να δω αν μπορώ να σβήσω κάτι. Δεν ξέρω τίποτε. Μάλιστα. Γενικώς όλη η δημοσιογραφία. Έχετε πει πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα έχουν καεί στη Αργάκα εχθές στο κρατικό δάσος. Δάσος εξίσου καλό όσο και αυτό. Πυκνό. Ναι. Τίποτα. Ήμουνα παρόν και έβλεπα με τα μάτια μου. Επίγειες δυνάμεις και τυπικές ασχολούνται να σώσουν την Αργάκα. Η οποία είναι γεμάτη δρόμους, σκόπεδα. Και αφήσαν την Πυρκαγιά και προχωρούσε προς το σταυρό της Σόκας κατεύθυνση. Ευτυχώς ο Θεός σε βοήθησε και δεν φυσούσε δυνατός αέρας. Ναι. Και 6 ώρα εμφανιστήκα το πρώτο ελικόπτερο. Έριξε 1-2, νύχτασε, φύγανε. Όλοι νύχτα και εγώ ήταν
πέστε μου εσείς που είστε μάχημοι δημοσιογράφος, έχετε ενημερώσει τον κόσμο πώς τον δάσος κάγει στη Αργάκα, το Τρόδος πουλά περισσότερο? Όχι κύριε Μιχάλη, δεν πουλά περισσότερο και εκεί υπάρχουν ευθύνες και εκεί από μια περισκεψία έχει αρχίσει η φωτιά. Εδώ μας λένε να μην συζητάμε και να μην δείχνουμε πλάνα και όχι, ενοχλούμε τον ΑΒΓ κύριε Μιχάλη. Εδώ πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας και είναι και ντροπή μας από την άλλη. Αυτό μας είπε ο φίλος από την Πάχνα. Τι να σας πω. Η δουλειά σας είναι αυτή, η μάχημη που είπατε. Να βρείτε. Τόσες, έχει τρεις μέρες τώρα που λένε για το παιδάκι, το 12χρονο και το αυτό. Υπάρχουν νόμοι, ας τους εφαρμόσουμε. Το παιδάκι δεν πάει φυλακή. Έχει κάποιον κηδεμόνα αυτός ο άνθρωπος. Να λογοδοτήσουν λέτε. Αυτό... Ουδένας δεν το έχει αναφέρει αυτό το πράγμα. Ναι. Όχι κύριε Μιχάλη, εχθές ο κύριος Αγγελίδης, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, γιατί τον είχα ρωτήσει και μου είχε πει ότι είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Να τελειώσει αυτό και το σκέλος της έρευνας, να περιμένουμε ότι θα έχουμε αποτέλεσμα. Γιατί είπαμε, ο πρόεδρος το έχει πει και συμφωνούμε μαζί του, ο καθένας να λάβει τις ευθύνες του πλέον. Ο καθένας να λάβει τις ευθύνες του. Δεν μπορώ εμένα τώρα, μου ήρθε να πάω να καψαλίσω η ώρα μια το μεσημέρι με 40 βαθμούς Κελσίου και να το κάνω. Μα γι' αυτό σας λέω δεν και να καίγεται η Κύπρος. Δεν λειτουργεί τίποτα σωστό. Μάλιστα. Οι νομοθεσίες υπάρχουν. Σε ρωτώ, τώρα είναι πυρκάγια και είναι επίκαιρο το θέμα. Ναι. Όλο τον χρόνο πάνε η αστυνομία όταν δουν κάποια καπνό, πάνε γιατί κάποιον έχουν παρελαμβεί. Εντάξει, ελεγχίστε ρε, μάνα, πηγαίνει αν το ξέρεις. Βάλτε τον να πάει δικαστήριο για παράβαση του λόγου. Μια, δυο, τρεις φορές θα δούμε αν το ξαναβάψει. Θα ακουστεί από τον έναν, από τον άλλον, ότι στο χωριό μου ήρθε και έγραψε τον Οτάδε και πήρε δικαστήριο και πλήρωσε τόσο πρόστιμο. Θα δούμε αν ξαναβάψει. Απλώς εμείς όλοι εδώ έχουμε το μέσο, έχουμε το αυτό. Και τώρα τι θα γίνει εκεί. Και τι αργά κάτι θα γίνει. Και εκεί συλλάβανε κάποιον, το παραδέχτηκε. Θα μπουν τα μέσα, οι βουλευτές, οι πρόεδροι κομμάτων ιστορίας, θα του ρίξουν ένα πρόστιμο 150 ευρώ και τελείωσε η ιστορία. Εξέρω ότι θα γίνει ιδέα. Αυτή είναι η Κύπρο. Να γίνει η πιο αυστηρή η ποινή. Τίποτα, ούτε όχι. Να εφαρμόζω, υπάρχουν αυστηρές ποινές, αλλά δεν τις εφαρμόζουμε, λέτε. Οι ποινές υπάρχουν αυτές. Εγώ πάλι είμαι κάθετος σε αυτό που λένε. Γίνονται τρία ατυχήματα που δεν φοράνε ζώνη, να αυξήσουμε το πρόστιμο της ζώνης. Κάποτε είχα πει στο ραδιόφωνο του αστυνομικού διευθυντή Λευκοζίας, ωραία, φέρτε τη θανατική ποινή. Όποιος δεν φορεί ζώνη να τον κρεμάζουν. Να δείτε ότι θα τα φορούν όλοι. Δεν είναι λογική αυτή. Ναι, ό,τι δεν λύνεται κόβεται δεν είναι η λογική. Δεν είναι λογική αυτή. Ναι. Πρώτα θέλει πρόληψη να εκπαιδεύσει τον κόσμο για να εφαρμόσει τον νόμο. Μάλιστα. Λοιπόν κύριε Μιχάλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αυτό εγώ, το ευχαριστώ. Καταγράφω, είπαμε ότι δεν δίνουμε προτεραιότητα ή έχουμε περισσότερες ευαισθησίες όσον αφορά το δάσος Τρόδους για την περιοχή της Σολέας και το δάσος στην Αργάκα και το κρατικό δάσος της Πάφου και οτιδήποτε έχει να κάνει με πράσινο. Για αυτό το πράσινο χτυπάει η καρδιά μας και είναι στραμμένη η προσοχή μας εκεί και θα πρέπει να έχουμε το νου μας και είναι πολλά που πρέπει να κάνουμε και να είμαστε προσεκτικοί, γιατί να μην λέμε ότι δεν θα συμβεί, εντάξει να ρίχνουμε το αποτσίγαρο, να ανάβουμε έτσι για να κάνουμε το καψάλισμα και λέμε σιγά θα το ελέγξω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να κάνουμε εκτίμηση του κινδύνου και προληπτικά να ενεργούμε.